Πάντα θέλω να κερδίζει η ομάδα μου, όποια και αν είναι αυτή, όποιοι και αν είναι οι συμπαίκτες μου. Ήρθε η ήττα, δυστυχώς, η ομαδική ήττα. Εγώ προτιμώ να κάνω φαγητό παρά να χάνεται ασυλία. Ξεκίνησε το Survivor All-Star με ήττα για την ομάδα μου, αλλά πραγματικά δεν μας πτωεί καθόλου. Μόλις έχουμε φτάσει στο νησί, κάτι μου θυμίζει όλο αυτό. Κάτι που ο εγκέφαλός μου το είχε βάλει σε ένα σημείο και το είχε κλείσει. Θα έχουμε κουβέρτες! Παιδιά, έχουμε γη! Ναι! Έχουμε κουβέρτες! Αυτή εδώ η παραλία είναι το σπίτι μας πραγματικά. Όταν έφευγα τότε πίστευα ότι δεν θα ξαναγυρίσω εδώ πέρα, αλλά τώρα γύρισα και νιώθω πάρα πολύ οικεία. Πάμε να ζήσουμε μια νέα περιπέτεια. Πάμε φαγητό. Μόνο που θα είναι άδειο. Πολύ μπροστά το πιάτο. Πιάτο κερδίσαμε, φαγητό δεν έχει. Εμείς είχαμε κάνει φαγητό. Είναι αέρινο φαγητό. Μετά από 6 χρόνια ξαναεπιστρέφουμε πάλι στα γνώριμα εδώ πέρα εδάφη. Έχω πάρα πολύ άγχος. Μέσα μου λέω, εγώ τι κάνω εδώ. Το βασικό δεν είναι πρώτα να φτιάξουμε την καλύβα. Ναι. Σίγουρα. Για να μην βρέξει. Παιδιά. Να αναλάβουμε κάποιο, να μαζέψουμε ξύλα, τα αγόρια που... Ας αρχίσουμε να κάνουμε τη σκεπή της καλύβας, που είναι το πιο σημαντικό. Γιατί και κουβέρτες να έχουμε και τα πάντα. Ωραία. Να πάμε τα κορίτσια να μαζέψουμε ξύλα. Ωραία. Πάνε τα κορίτσια να μαζέψουν ξύλα και ας αρχίσουμε εμείς να σκάβουμε γύρω-γύρω, να φτιάξουμε τα δύο μεγάλα. Θα την κάνουμε κοντή για να μπορούμε. Του αρέσουν αυτά. Διαβίωση, να στήσω καλύβες, να στήσω φωτιές, σκέπαστρα κτλ. Εντάξει, ακούμε τον πιο έμπειρο. Εγώ είμαι αυτής της λογικής. Ο πιο έμπειρος βγαίνει μπροστά, αυτός που έχει ψυχολογία βγαίνει μπροστά και λέει: Παιδιά, θα γίνει αυτό. Πείθει την ομάδα και προχωράμε. Πρέπει να βάλουμε τα ξύλα πρώτα. Το είπαμε αυτό, παρακαλώ. Περίμενα να σου πω. Το είπαμε. Δεν με αφήνει να σου πει. Αυτά έχουν κάποιο συγκεκριμένο. Αυτά έχουν κάποιο συγκεκριμένο. Χαλαρό και πιο εύκολο. Αυτά έχουν κάποιο συγκεκριμένο. Ένα είναι. Δεν είναι να κοιτάξουμε πίσω. Για να τα βάλει αυτά από πάνω, πετάξτε τα κάμπια. Ωραία, έλα, ξεκινάμε. Να σκάψουμε το γύρω-γύρω τουλάχιστον. Όμω επειδή πρέπει να ανάψουμε, είπε για τη φωτιά πριν νυχτώσει και όλα αυτά. Θα πρέπει να σκάψουμε βάλουμε αυτό μέσα, δεν αναλάβει. Για αρμοδιότητε, θα κάνει ο καθένα από κάτι. Μην είμαστε όλοι. Εγώ θα ασχοληθώ με την καλή βαριά, σκύβει την καλή. Ωραία, πάμε παρέα. Γιατί συνεννόμαστε και πάρα πολύ καλά με σένα. Είσαι ωραίο τύπο. Πάμε. Εγώ έβλεπα το περσινό Survivor στη τηλεόραση και λέω αυτό ο Τάκη είναι απάλευτο. Και εγώ τώρα κάνω παρέα με τον Τάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρώτη μέρα είναι βέβαια. Κρατάω μικρό καλάθι. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο Τάκη είναι ένα μικρό παιδί κατά βάθο και ακούει, απλά είναι καμιά φορά πολύ αφιλτράριστο. Και απότομος. Όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά θα πέσει ο ήλιος λίγο, συγγνώμη. Και είμαστε λίγο σαν παιδική χαρά εδώ πέρα. Μπορούμε να μαζέψουμε να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Τι να πω, μα έχουμε πει 5 πράγματα. Τι έχουμε πει, αλλά πρέπει να το... πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο. Εγώ λέω ότι δεν θα προλάβουμε να τη στήσουμε όλη την καλύβα και να τη στήσουμε... Τώρα το είπε ο Ηλίας, ρε παιδιά. Ναι, μπορώ να το πω και εγώ, δεν το άκουσα. Δεν θα προλάβουμε να τη στήσουμε και θα γίνει και να τη στήσουμε και θα πέσει. Λέω, να εκμεταλλευτούμε το δέντρο αυτό. Ακούστε. Παιδιά, λέω κάτι. Θέλω να μ' ακούσετε λίγο. Το λέω για όλους μας. Ακούω. Να εκμεταλλευτούμε το δέντρο αυτό. Να εκμεταλλευτούμε το δέντρο αυτό, επειδή θα την κάνουμε πάντα σε πάμε να την κάνουμε κανονική, μέχρι να την κερδίσουμε σαν έπακλο. Να βάλουμε τους κορμούς έτσι, εδώ. Το να γίνει αποδεκτή η πρότασή μου προϋποθέτει να έχει ακουστεί. Όταν ο καθένας παίρνει ένα εργαλείο και αρχίζει και κάνει αυτά τα ίδια τα έχω ξαναπεί και λυπάμαι και κάνει ό,τι του κατέβει, αυτό είναι το... πώς να το πω... Μπορείτε εμπιστοσύνη. Όχι. Άκου, εγώ δεν μπορώ να παίζω. Κώστας έχει αρχίσει και σκάβει εκεί, το βλέπεις. Το έσκαψε και εγώ το άλλο. Ωραία, σκάψε και άλλες τρύπες. Να σου πω, ένα λεπτό. Δεν μπορεί να μιλάς όμως έτσι. Ένα λεπτό. Όχι, είναι εσύ. Μου λες σου έχω εμπιστοσύνη. Όταν λέω όχι, δεν εννοώ σαν άνθρωπο. Σακί, ένα λεπτό. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη κατασκευαστικά με αυτό που πάμε να κάνουμε. Γιατί δεν θα κολλήσει. Το έχει ξανακάνει. Γιατί εγώ τι έχω κάνει. Νομίζω ότι δεν ξέρει τι θα πει διάλογος. Ήθελα να του πω τη γνώμη και μου λέει μου έχει εμπιστοσύνη. Και λέω, του λέω όχι, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Γιατί να σου έχω εμπιστοσύνη. Και μετά ήρθε και μου είπε
Μου λέει, αυτό δεν έχει καταγραφεί, αλλά μου λέει, γιατί είπες μπροστά σε όλους, μου λέει, ότι δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Του λέω, γιατί δεν είναι απάντηση ανθρώπου την ώρα που πάει να σου πει κάποιος τη γνώμη του, να τον σταματήσει και να του πει, μου έχεις εμπιστοσύνη. Όχι, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Περικλάκο, συγγνώμη, κοίτα. Αντισυσμικό, μπρο. Ναι, δεν είπα γι' αυτό. Λέω, τα υπόλοιπα τι θα κάνεις. Αυτό το έδεσαι στο δέντρο. Αγάπη μου, καθόλου εδώ αντιρρίδες. Εντάξει. Αντιρρίδες. Ωραία, εντάξει. Άμα το έχεις έτσι, μια χαρά. Σου έχω εμπιστοσύνη σαν άνθρωπο, δεν έχω κάτι απέναντί σου, αλλά δεν μπορείς να με αντιμετωπίζεις ότι κάτσε εσύ μικρέ εκεί και εγώ ο μεγάλος. Εντάξει, είναι πιο μεγάλος από μένα ηλικιακά και τον σέβομαι και γι' αυτό, αλλά δεν είναι στάση αυτή, πώς να σου πω, πολιτισμένη. Στο τέλος κατάλαβα με τον τρόπο που σου το έδειξα ότι όντως αυτό ευσταθεί που λέω. Και ξεκινήσαμε και τη φτιάχνουμε. Οπότε ευελπιστώ να έχουμε τελειώσει σε λίγη ώρα για να μην μας έρθει καμία δομινικανική τροπική βροχή και γίνουμε μουσκεμπά. Εγώ ξέρω να τον διαχειριστώ. Έχω κάνει και άλλες φορές babysitting. Δεν θα αναφέρω άτομα του παρελθόντος γιατί δεν είναι παρόντες και δεν θέλω να έχουμε παρεξηγήσεις.